Είναι η εκπομπή επερώτησεων τον πατέρα σου. Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας αυτή. Στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Αφού κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, για 15 λεπτά μόνο θα διαβάσουμε κάτι από τον Γέροντα Παΐσιο και μετά θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε εσείς αφού πάρετε τη τηλεφωνική γραμμή. Συνεχίζω με τη μελέτη των λόγων του Δευτέρου Τόμου του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, πνευματική αφύπνιση. Και λέει ο Γέροντας τα εξής. Κάποτε πήγα σε ένα σπίτι και είδα την νοικοκυρά να πλένει το καντήλι της στον νεροχύτη. «Πού πάνε τα νερά?» την ρώτησα. «Στην αποχέτευση», μου λέει. «Μα καλά», της λέω, «από το ένα μέρος παίρνει λαδάκι από το καντήλι και σταυρώνει στο παιδί σου όταν είναι άρρωστο. Και από το άλλο όλο το λάδι της κούπας του καντιλιού πάει στην αποχέτευση. Πώς το δικαιολογείς αυτό? Πώς θα έρθει η ευλογία του Θεού στο σπίτι σου? Στα σημερινά σπίτια είναι ιερό πράγμα, παραδείγματος χάρη το χαρτάκι που τύλιξες στο αντίδωρο, δεν έχεις πού να το ρίξεις. Θυμάμαι στο σπίτι μας ακόμα και τα νερά που πλέναμε τα πιάτα. Δεν τα πήγαινα στην αποχέτευση, πήγαιναν αλλού. Γιατί και τα ψίχουλα είναι ιερά αφού κάνουμε προσευχή και ευλογούμε το φαγητό μας. Όλα αυτά έχουν λείψει σήμερα, γι' αυτό λείψει και η Θεία Χάρις και οι άνθρωποι έχουν δαιμονικές συνέργειες. Όσο μπορούμε να προσέχουμε σε όλα. Μετά τη Θεία Κοινωνία, το αντίδωρο ή το ευχέλαιο, καλό είναι να σκουμπίσουμε τα χέρια μας με λίγο βαμβάκι βρεγμένο με νόπνευμα και να καίμε το βαμβάκι. Όταν σκουμπίζουμε το ιερό, όσα μαζεύουμε, να τα ρίχνουμε στη θάλασσα ή να τα καίμε σε ένα καθαρό τόπο, γιατί μπορεί να έπεσε αντίδωρο ή μαργαρίτης. Φυσικά, εάν πέσει κάτω ένας μαργαρίτης, ο Χριστός δεν θα καθίσει να απαντηθεί, αλλά φεύγει χάρις από μας. Στο εξωτερικό, στους ναούς δεν έχουν ούτε χωνευτήρια. Τα νερά της προσκομιδής πάνε στα όμβρια. Μας απαγορεύουν, λένε, να έχουμε χωνευτήρια επειδή δημιουργούνται μικρόβια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γεμίσει σωματικά και πνευματικά μικρόβια. Και αν στάξει λίγο μύρο στο κεφάλι τους, σου λένε θα δημιουργηθούν μικρόβια. Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού μετά? Ο δαιμονισμός στον κόσμο παιδό ξεκινά. Ευτυχώς υπάρχουν μερικές ευλαβείς γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, και τις στηρίζεται ο κόσμος. Ερώτηση. Γέροντα, μια κυρία ζήτησε να της αγιογραφήσω με μια εικόνα του Αγίου Αρσενίου για να τη βάλει στο σαλόνι της. Απάντηση του Γέροντα. Εκεί στο σαλόνι θα έχει μόνο εικόνες? Θα έχει και άλλα κάδρα, φωτογραφίες κτλ.? Ύστερα δεν θα καπνίζουν εκεί μέσα? Ας την έχει καλύτερα σε ένα άλλο δωμάτιο με τις άλλες εικόνες, σε ένα εικονοστάσιο, και εκεί να προσεύχεται. Σε ένα σπίτι που πήγα μια φορά, το εικονοστάσιο το είχαν βάλει κάτω από την σκάλα, και ενώ είχαν και ένα σωρό χώρους. Σε ένα άλλο πάλι η νοικοκυρά είχε κάνει το εικονοστάσιο της μπροστά στη σωλήνα της αποχέτευσης. Καλά, πώς σκέφτηκες και έβαλες το εικονοστάσιο σου στη σωλήνα της αποχέτευσης? Τη ρώτησα. Εδώ με ένα πάβει, μου λέει, και δεν ήταν να πει ανατολικό μέρος, αλλά βορεινό. Πώς να έρθει η χάρις μετά? Όστις έχει, δοθήσετε αυτό, λέγει η Γραφή, και περισευθήσετε. Όστις δε ουκ έχει, και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε και μας αφαιρείται και αυτό που έχουμε. Σιγά σιγά χάνεται η ευλάβη, αυτό και μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα κακά που βλέπουμε. Μπορεί ακόμα και να δαιμονιστεί κανείς αν δεν προσέξει. Ήταν μια γυναίκα, ο Θεός να τη συγχωρέσει, πέθανε τώρα, που είχε δαιμονικές ενέργειες, γιατί έχισε τον αγιασμό στον νεροχύτη από ασέβεια. Είχε λίγο αγιασμό σε ένα μπουκάλι. Α, λέει, μπαγιάτικος είναι ο αγιασμός. Θα τον πετάξω, γιατί χρειάζομαι και τον μπουκάλι. Έριξε τον αγιασμό στον νεροχύτη. Ξέπλυνε κιόλα στον μπουκάλι, επειδή είχε μείνει λίγος βασιλικός μέσα. Ύστερα έφυγε η χάρις και γέμισε δαιμονικές ενέργειες, γιατί δεν μπορεί να παραμείνει χάρις
σε άνθρωπο που δεν έχει ευλάβεια. Ερώτησης. Εάν γέροντα από λάθος κάποιος ρίξει τον αγιασμό στον νεροχήτη, και απαντά ο γέροντας, αν είχε βάλει ο ίδιος τον μπουκάλι με τον αγιασμό, λόγω χάρη μέσα σε έναν ντουλάπι και μετά από καιρό δεν πρόσεξε ότι είναι αγιασμός και τον έχισε, έχει μισή αμαρτία. Εάν τον έβαλε άλλος και αυτός δεν ήξερε ότι είναι αγιασμός, δεν φταίει αυτός. Όταν ο άνθρωπος δεν ευλαβείται τα Άγια, πώς να τον πλησιάσει η Θεία Χάρης? Η Θεία Χάρης θα πάει σε αυτούς που την τιμούν. Μη δώτε το Άγιο της Σκησή, λέγει η Γραφή. Αν δεν υπάρχει πνευματική ευαισθησία, δεν γίνεται προκοπή. Ένας στο Άγιον Όρος έβγαλε τα στασίδια από έναν ναό και τα πήρε στο δικό του. Άλλος έβγαλε τις πλάκες από την οροφή του ναού ενός άλλος ναού και τις πήρε για να στρώσει τη βεράντα του. Έβρεξε, μπήκαν τα νερά όλα μέσα στο ιερό και έτρεχαν πάνω στη Αγία Τράπεζα. Πήγα μια φορά μέσα και τι να δω. Ήταν εγκαινιασμένος ο ναός και στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης υπήρχε Άγιο Λείψανο. Το πήρα, το έβλεπε στο χωδευτήρι. Τι κάνετε εκεί, τους είπα μετά. Ο ναός είναι εγκαινιασμένος. Βγάλατε τις πλάκες από τη σκεπή και όλα τα νερά τρέχουν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Πήγαν μετά με ένα μάστορα για να τα σημαζέψουν λίγο. Αλλού έβγαλαν τα σανίδια από το ιερό για να κάνουν μουράγιο. Σηκώθηκε η φουρτούνα, πήρε και τα σανίδια και τα τσιμέντα. Και δεν καταλαβαίνουν πόση ανευλάβεια έχουν όλα αυτά. Θυμάμαι εκεί στην Κόνιτσα, ήταν ένας παππούς που κυνηγούσε τα παιδιά, γιατί έξυναν τον τοίχο της εκκλησίας. Το θεωρούσαν ευλάβεια. Και τώρα πού φτάσαμε? Ο γέροντας διηγείται διάφορα περιστατικά και παραδείγματα, τα οποία φαίνονται λεπτομέρειες και απλά και μικρά πράγματα, αλλά θα ήθελε πάντοτε να μας τονίσει ότι από τα μικρά φαίνονται και τα μεγάλα. Και ο πιστός και στα μικρά θα είναι πιστός και στα μεγάλα. Και ο ευλαβής στα μικρά θα είναι ευλαβής και στα μεγάλα. Και συνεχίζει ο γέροντας. Και εδώ να προσέχετε, στον καναπή ήταν κάτι στρωμένο με σταυρούς. Δεν κάνει να καθόμαστε πάνω στο σταυρό, ούτε να πατάμε πάνω στους σταυρούς. Οι Εβραίοι βάζουν κάτω από τα παπούτσια σταυρούς. Πολλές φορές όχι μόνο απ' έξω, αλλά και μέσα από τα τακούνια και τις σόλες. Να πληρώνεις και να πατάς στους σταυρούς. Ακούσε εκεί πράγματα. Αυτοί από παλιά είχαν κάτι κουδουνίστρες, που είχαν από τη μια μεριά την Παναγία και τον Χριστό, και από την άλλη τον Καρακιόζη. Σου λέει, τι Καρακιόζης, τι Χριστός. Και ο άλλος ο καημένος έβλεπε τον Χριστό και την Παναγία και τα αγόραζε για τα παιδιά του. Έριχναν τα μωρά κάτω την κουδουνίστρα, την πατούσαν, την λέρωνα. Και τώρα μου είπαν ότι εκεί κάπου στην Κίνα οι Ρωμαιοκαθολικοί Ιεραπόστολοι φορούσαν κάτι μενταγιών που είχαν βάλει από μέσα τον Χριστό και απ' έξω τον Βούδα. Ή βάλτε από μέσα μόνο τον Χριστό ή ομολογήστε φανερά τον Χριστό, τους είπα. Αλλιώς δεν έρχεται η χάρη του Θεού. Άλλοι πάλι στην Ελλάδα μερικοί, χωρίς να σκεφτούν, έβαλαν δυστυχώς την Παναγία σε γραμματόσημα, που πετιούνται και πατιούνται μετά. Ερώτησης. Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος να έχει σε μερικά πράγματα ευλάβεια και σε άλλα να μην έχει? Όχι, δεν μπορεί. Εάν, λέει ο γέροντας, έχει πραγματική ευλάβεια, θα έχει σε όλα ευλάβεια. Μια φορά φιλοξενείται ένας ιερέας στη Μονή Σταυρονικήτα και στον Εξάψαλμο, κατέβαζε τους στασίδι και καθόταν. «Πάτερ μου», του λέω, «Εξάψαλμο», λένε. «Έτσι τον απολαμβάνω καλύτερα», μου λέει. «Σκέψου δηλαδή». Μετά από χρόνια ήρθε και με βρήκε. Πάνω στη συζήτηση μου είπε ότι φτιάχνει χαρτοεικόνες και της έδινε ευλογία. «Πώς κολλάς τις εικόνες?», τον ρωτώ. «Βάζω», μου λέει, «κόλλα στο ξύλο. Βάζω και τη χαρτοεικόνα και όταν φτιάξω αρκετές τη βάζω και κάθομαι πάνω για να κολλήσουν καλά. Παίρνω και ένα βιβλίο και διαβάζω λίγη ώρα». Όταν το άκουσα, σηκώθηκα την τρίχα της κεφαλής μου. «Τι κάνεις εκεί?», του λέω, «βρε παιδί μου. Κάθεσαι πάνω στις εικόνες για να κολλήσουν?». «Γιατί», μου λέει, «δεν κάνει? Δεν έβλεπε το λάθος το οποίο έκανε?». Για να πούμε μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σοβαρή, ότι ο Εξάψαλμος είναι η έξι ψαλμή που λέγαμε στην αρχή του όρθρου και
εκεί σε αυτή την ανάγνωση του εξαψάρμου δεν επιτρέπεται ούτε να καθόμαστε, ούτε να περπατούμε, ούτε να μιλούμε, ούτε καν να βήξουμε δεν επιτρέπεται. Ούτε το σταυρό μας να κάνουμε δεν επιτρέπεται. Μόνο στο τέλος που λέμε το αλληλούια τρεις φορές, το δόξα καινή και τα λοιπά. Βλέπεις που φθάνουν σιγά σιγά, λέει ο γέροντας. Το κακό είναι που η ανευλάβεια προχωρά, δεν σταματά. Ο άνθρωπος εξελίσσεται ή στο καλό ή στο κακό. Από πού ξεκίνησε εκείνος και πού έφτασε. Έτσι απολαμβάνω καλύτερα τον εξάψαλμο, μου είπε. Και μετά έφτασε να πει έτσι και οι εικόνες θα κολλήσουν καλύτερα όταν εγώ θα καθίσω επάνω τους και θα διαβάζω. Τότε του φάνηκε παράξενο αυτό που του είπα για τον εξάψαλμο. Κι ήταν άλλοι πατέρες γεροντάκια και στέκονταν όρθιοι. Ακουμπούσαν λίγο στο σασίδι και δεν κουνιόνταν καθόλου. Άλλο να είναι κουρασμένος κανείς, να είναι άρρωστος, να τρέμουν τα πόδια του και να κάθεται. Δεν θα τον κρεμάσει ο Χριστός. Και άλλο να νομίζει ότι αυτό είναι το καλύτερο και να λέει «Καθιστός απολαμβάνω καλύτερα». Αλλά πώς να το δικαιολογήσεις αυτό. Η πνευματική ζωή δεν είναι απόλαυση. Αν πονάς και υποφέρεις κάθεσαι. Ο Χριστός δεν είναι τύραννος. Και ο Αββά Ισαάκ λέει «Αν δεν μπορείς όρθιος, κάθισε». Δεν λέει «Αν μπορείς, κάθισε». Ερώτηση. Γιατί, γέροντα, γιατί δεν καθόμαστε στον εξάψαλμο? Απάντηση του γέροντα. Γιατί συμβολίζει την κρίση. Γι' αυτό όταν διαβάζεται ο εξάψαλμος, καλά είναι ο νους να πηγαίνει στην ώρα της κρίσεως. Ο εξάψαλμος δεν είναι 6 λεπτά κρατά, 6-7 λεπτά κρατά. Στην πρώτη στάση ούτε σταυρούς δεν κάνουμε. Γιατί ο Χριστός τώρα δεν θα έρθει για να σταυρωθεί, αλλά θα έρθει ως κριτής. Είναι κάτι το οποίο το φυλάττουν πάρα πολύ με μεγάλη προσοχή στα ιερά μοναστήρια μας, ότι την ώρα του εξαψάλμου ούτε σταυρούς κάναμε, ούτε περπατούμε, ούτε κινόμαστε, ούτε στεκόμαστε με νοχέλια, αλλά με προσοχή και με βλάβεια, γιατί ακριβώς είναι η ανάμνηση και η θύμηση της ώρας της κρίσεως. Και όπως στην ώρα της κρίσεως στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, φοβούμενοι και τρέμοντες για την απόφαση του κριτού, έτσι και στην ώρα του εξαψάλμου παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας ελεήσει, να μας σώσει και εμάς και τον κόσμο όλο. Εδώ όμως τελείωσε το πρώτο 15 λεπτό. Να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα για λίγα λεπτά και είμαστε αμέσως στο τηλέφωνο 25 820 777. Χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδερφοί, συνεχίζουμε την εκπομπή μας αυτή και είμαστε στο τηλέφωνο 25 827 77 όπου αναμένουμε τα τηλεφωνήματά σας αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Και συνεχίζουμε τη μελέτη των λόγων του Αγίου Παϊσίου μέχρι που να έχουμε κάποιον αδερφό στη γραμμή. Ρωτάει λοιπόν η ερώτηση, γιατί γέροντας στην εποχή μας είναι τόσο δυσέβρετη η ευλάβεια? Και απαντά ο γέροντας. Γιατί οι άνθρωποι έπαψαν να ζουν πνευματικά, τα ερμηνεύουν όλα με την κοσμική λογική και διώχνουν τη Θεία Χάρη. Παλιά τι ευλάβεια είχαν οι άνθρωποι. Εκεί στην Αιτωλοκαρνανία κάτι γιαγιάδες που είχαν πολύ απλότητα και ευλάβεια έπεφταν και προσκυνούσαν τα μουλάρια της Ιεράς Μονής της Παναγίας Προυσού όταν κατέβαιναν από τον Προυσό για διακονία. Αυτά είναι τα μουλαράκια της Παναγίας, έλεγαν, και δώσουν μετάνοιες. Εάν για τα μουλάρια του μοναστηριού της Παναγίας μας έδειχναν τόση ευλάβεια, φαντάσου στην Παναγία μας πόση ευλάβεια είχαν οι γιαγιάδες αυτές. Έχουμε ήδη ένα αδερφό στη γραμμή, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, την ευχή σας, γέροντα. Του Κυρίου. Καταρχάς, αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκφράσουμε τα συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και τις θερμές ευχαριστίες για τη βοήθεια και στήριξη που μας παρέχετε μέσα από αυτές.
Επίσης, ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω και σε όσους ενημερώνουν την ιστοσελίδα της Μητρόπολης με όλων εκείνων των πλούσιων πνευματικών υλικών, αλλά και τους συνεργάτες της Μητρόπολης, για να έχουμε όλοι εμείς τη δυνατότητα να ωφελούμαστε πνευματικά. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω και στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμαθούντα, τον κύριο Νικόλαο, κάνοντας μια ιδιαίτερη αναφορά στο κείμενο που είχε αναρτηθεί, είναι ακόμα αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης με τίτλο «Η αγωγή των νέων κατά τους τρεις ιεράρχες», το οποίο ήταν πολύ ψυχοφελές, ωραιότατο και πάρα πολύ διδακτικό, ιδιαίτερα με όσους ασχολούνται για την αγωγή των νέων. Και τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μου πρώτα προς το Θεό, αλλά και σε εσάς, γιατί παρόλο που ζούμε στον κόσμο όπου φαίνεται να μην υπάρχει δυνατότητα να συνομιλούμε και να παίρνουμε συμβουλές καθημερινά για την πορεία της ζωής μας, έχοντας ένα γέροντα όπως έχουν οι ερημίτες, οι μοναχοί κλπ. Εν τούτης, με τις εκπομπές, τις ομιλίες σας, τις οποίες μπορούμε να ακούμε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε, να αποτελούν οδηγό στη ζωή μας, λύνουν όλες τις απορίες μας για την πνευματική μας πορεία. Απομένει βέβαια να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά που ακούμε και στην πράξη. Και μια ερώτηση, αν είναι εντάξει. Το ψαλτήριο και η Παλαιά Διαθήκη που μας συστήνεται πολύ συχνά ότι είναι καλό να διαβάζουμε, ποιες εκδόσεις εσείς θα συστήνατε ότι θα ήταν καλό να... να προμηθευτούμε, τέλος πάντων. Έχω ας πούμε εδώ με ερμηνεία το ψαλτήριο του Τρεμπέλα, ας πούμε. Είναι πολύ καλή. Είναι καλό, όπως και το της Παλαιάς Διαθήκης του εκδόσης Σωτήρ. Μάλιστα, επίσης πολύ καλή είναι. Ωραία. Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας, του Σωτήρος, της Ζωής. Ωραία. Και της Ασπροβάρτες, της κοινότητας της αδερφότητας Λιδία. Mm-hmm. Και κάποιες άλλες που είναι από ορθόδοξες αδερφότητες και θεολόγους εκδεδομένες, είναι πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καλές. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, αδερφοί μου, να προσεύχεστε και για μας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Χαίρετε. Είστε καλά, πατέρα Θανάση. Καλημέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ, Βαλάντη, με εσύ. Δόξα τω Θεώ, καλύτερα. Γράψαμε τώρα και κάτι εξετάσεις, είμαστε αυτή η εβδομάδα μέσα στην εξαρτητική περίοδο που γράφουμε. Πολύ ωραία. Και να ευχηθείτε να ολοκληρώσουμε και να τα πάω κάπως καλά με τη βοήθεια του Θεού. Διαβάσματα καλά να έχετε και άμα διαβάσετε, ναι, θα γράψετε. Τώρα μέσω υπολογιστή τα δίνουμε, οπότε πιστεύω κάπως θα τα, κάπως με τη βοήθεια του θα γράψω κάπως καλύτερα. Τι ήθελα να σας ρωτήσω. Να σας κάνω και μερικές ερωτήσεις. Ναι. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς να πολεμούμε το πάθος της νησικακίας. Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν η συνείδησή μας, που μερικές φορές μπορεί να πούμε, εμείς οι άνθρωποι ότι η συνείδησή μας είναι όταν μας χτυπάει, ότι η συνείδησή μας είναι η φωνή του Θεού, όπως λένε και μερικοί άγιοι της Εκκλησίας μας. Πώς να πολεμήσουμε επίσης τους λογισμούς της κατάκρισης, της κατακρίσεως. Και πάλι αυτό είναι ένα κομμάτι που συνδέεται με την κατάκριση. Πώς να αυξηθεί η πίστη μας. Διότι αν αυξηθεί η πίστη μας, θεμηθεί και η κατάκριση. Και πώς θα μπορέσουμε να ταπεινωθούμε ώστε να μην έχουμε μια, ας το πούμε, εισαγωγικά έπαρση, περηφάνεια, εγωισμούς, που οι εγωισμοί οδηγούνται και μετά σε κάποια άλλα πράγματα που δεν είναι σωστά, θυμό κτλ. Και τέλος, επειδή και εμένα μου απασχολεί αυτό, που ρώτησε και μια κυρία προηγουμένως, απλά εμένα μου απασχολεί πιο πολύ για την Καινή Διαθήκη. Ποια έκδοση να αγοράσουμε, ποια έκδοση προτιμάτε εσείς της Καινής Διαθήκης και τη χρησιμοποιείτε στο προσωπικό σας μοναχικό βίο. Ευχαριστώ, Βαλάντη. Για να δούμε, τα θυμηθώ όλα αυτά, ρε Βαλάντη, για να δούμε σιγά-σιγά. Για το πρώτο ερώτημα για το πάθος της νησικακίας. Νησικακία σημαίνει να θυμούμε το κακό το οποίο μπέκαμε κάποιος και να θέλω να ανταποδώσω κακό και εγώ σε αυτόν.
Και αυτό το πολεμούμε πάρα πολύ όταν προσευχόμαστε για τον άνθρωπο αυτό που μας έκαμε κάποιο κακό στη ζωή μας ή έχουμε λογισμούς έξτρα εναντίον του. Η προσευχή είναι το πυροσβεστικό ίδρυμα το οποίο σβήνει τη φωτιά της μνησικακίας. Όταν προσευχόμαστε για τον αδελφό μας και τον παρακαλούμε τον Θεό να τον ευλογήσει και να τον ελεήσει, τότε σβήνει η μνησικακία και αυξάνεται η αγάπη προς τον αδελφό. Το δεύτερο, πώς να νιώσει στην καρδιά την αγάπη του Θεού. Όταν τηρούμε τις Άγιες Εντολές του Χριστού μας και ζούμε μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε αυξάνει η αγάπη του Θεού στην καρδιά μας. Και όπως μας είπε ο Χριστός μας, εάν αγαπάτε με τις εντολές σας εμάς τηρήσετε. Εάν αγαπούμε τον Χριστό, τηρούμε τις Άγιες Εντολές του και τηρώντας τις Άγιες Εντολές, αυξάνει και η αγάπη μας και ζώντας μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, έρχεται η χάρις και ενισχύει τον αγώνα μας και ενισχύει την ύπαρξή μας και μας δίνει τη γεύση της αγάπης του Θεού. Το τρίτο για τη συνείδηση. Η συνείδηση είναι αυτό το οποίο μας έδωσε ο Θεός μέσα μας για να μας κατευθύνει στο καλό και στο κακό. Είναι ο έμφυτος νόμος. Και αν τηρούμε τη συνείδησή μας και την φυλάξουμε σε ό,τι μας λέγει, τότε η συνείδηση γίνεται πιο λεπτή και πιο οξία και μας υποδεικνύει περισσότερα και περισσότερα πράγματα. Και μόνο με τη συνείδηση, λένε οι Άγιοι Πατέρες, μπορεί να φτάσει κανείς στο να τηρήσει τον νόμο του Θεού και να φτάσει σε μια φυσική πνευματική κατάσταση. Οι λογισμούς κατακρίσεως τους διώχνουμε όταν σκεφτούμε και εμείς τις δικές μας αμαρτίες που κάνουμε κάθε μέρα και έχουμε πάρα πολλές αμαρτίες δικές μας για τις οποίες πρέπει να μετανοήσουμε και να κλάψουμε. Και να μην κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, διότι ο αδελφός μας μπορεί να μετανοήσει και εμείς να μην ξέρουμε τίποτα από τη μετάνοιά του. Και η πίστη μας αυξάνεται όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού και τους βίους των Αγίων και προσευχόμαστε. Η προσευχή και η μελέτη αυξάνουν την πίστη. Και σίγουρα και η τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού, η οποία μας ενισχύει με τη Θεία Χάρη στην καρδία μας. Τώρα για την Καινή Διαθήκη, πάρα πολλές εκδόσεις είναι πολύ καλές. Όπως είπαμε προηγουμένως στις διάφορες, της Αποστολικής Διακονίας, του Σωτήρος, της Ζωής, της εκδόσεις Λιδία, της Βιβλικής Εταιρείας που έχουν την έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι άλλοι της Καινής Διαθήκης που είναι έκδοση Σαΐτης και είναι του Νικολάου Σωτηροπούλου του Θεολόγου, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ ωραία ερμηνευτική απόδοση του κειμένου της Καινής Διαθήκης. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, στο πρωτότυπο κείμενο, στα αρχαία. Να μάθουμε το κείμενο της Αγίας Γραφής, διότι το κείμενο έχει τη δύναμη και τη δυναμική των λόγων, αυτό με τον οποίο εγγράφτηκαν και εκφράστηκαν τα Θεία Νοήματα. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Από Κοζάνη τηλέφωνο. Μάλιστα, αυτός μαζί σας. Χαρίσιος λέγομαι. Μάλιστα. Αν έχει ευλογία να πω για ένα θαύμα που έκανε ο Άγιος Νικάνορας στον Ανιψιό μου. Βεβαίως να μας πείτε, ασφαλώς. Τον Σεπτέμβριο του 19 ο Ανιψιός μου με φοβερούς πονοκεφάλους που πήγαμε στο Αχέπα στη Θεσσαλονίκη και το παιδί είχε πάθει αιμάτωμα στον εγκέφαλο και έλεγε ασυναρτησίες, είχε χαθεί ο λόγος του. Δηλαδή η μητέρα του έλεγε τι χρώμα είναι αυτό και αυτό έλεγε Κυριακή, έλεγε ασυναρτησίες. Πανικοβληθήκαμε όλοι, πήγαμε στο ΑΧΕΠΑ και μετά από πολλές εξετάσεις και από πολλές μέρες διαγνώστηκε με καρκίνο στους λεφαδένες. Επιθετικό καρκίνο. Το παιδί ήταν 11 χρονών ο ανιψιός μου. Έμεινε εκεί περίπου 2 μήνες με πολλά φάρμακα, χημειοθεραπείες, πολύ δύσκολα. Ερχόταν εδώ, ξανάφευγε μετά από 2-3 εβδομάδες. Κάποια στιγμή λιποθύμησε στο σπίτι του και είδε τον Άγιο Παΐσιο στον ύπνο του. Και του είπε μην τρομάζεις, μην φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά, θα γίνεις καλά. Η μητέρα του 2 μέρες πριν ήταν σε μια γρυπνία στον Άγιο Παΐσιο, σε ένα εξοκλήσι εδώ. Τέλος πάντων το ξαναπήγαμε το παιδί στη Θεσσαλονίκη και τότε άρχισαν ακόμα πιο δύσκολα προβλήματα. Κάει και όλο το δέρμα του, το στόμα του, η γλώσσα του, δεν μπορούσε να μιλήσει από τα φάρμακα. Δηλαδή είχε φάσει... Ακτινοβολίες προφανώς. Ναι, ακτινοβολίες και είχε κάνει και...
μια τέτοιο καρκίνο, μια επίθεση καρκίνο και του κάψε όλο το δέρμα. Δεν μπορούσε να φάει, να μιλήσει, να τίποτα. Ήταν σε τραγική κατάσταση. Πήγαμε στο μοναστήρι, στον Άγιο Νικάνορο και μας δώσαν οι πατέρες τα λείψανα. Απορώ και εγώ, μα πώς μας τα δώσαν δηλαδή. Και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη με τα λείψανα. Το παιδί όταν πήγαμε ήταν σε τραγική κατάσταση, έκανε μετούς κάθε 10 λεπτά για μια εβδομάδα. Είχε φτάσει στο αμήν, στο απροχώρητο. Παρακαλέσαμε τον Άγιο, κάναμε εκεί μια παράκληση στον Άγιο με τον πάτερ εκεί πέρα τον ιερέα που είχε η εκκλησία. Και μετά ξαφνικά το παιδί άρχισε να καλυτερεύει, σιγά σιγά να καλυτερεύει. Και εκεί κοντά κατά το Πάσχα πήγαν να κάνουν τις τελικές εξετάσεις για να δουν τι έχει μείνει, να κάνει αξονική. Και δεν βρήκαν τίποτα οι γιατροί. Εν τω μεταξύ ο πάτερ κάθε Κυριακή εδώ πέρα πήγαινε στο παιδί, όταν ήταν εδώ το παιδί, πήγαινε και το κοινωνούσε. Ούτε κορονοϊό φοβόμασταν ούτε τίποτα. Για αυτούς που λένε ότι μεταδίδεται και χίλια δυο τέτοια. Και πήγαινε το παιδί, το κοινωνούσε και λέει ο πάτερ τον αδερφό μου, λέει θα γίνει καλά το παιδί σου. Λέει πάτερ, πού το ξέρετε ότι θα γίνει καλά. Λέει από την εκκλησία μέχρι εδώ, μέχρι το σπίτι σου, λέει μου σχοβολάει τόπος κάθε φορά που έρχομαι. Τέλος πάντων βγήκαν εξετάσεις και δεν βρήκαν τίποτα. Ψάχανε οι γιατροί και δεν βρήκαν τίποτα. Λέει η νύφη μου, λέει δεν ενθουσιάζομαι. Λέει θα περιμένω τον γιατρό αυτόν που μου τα έλεγε όλα μαύρα, όλα. Μου μαύριζε την ψυχή κάθε φορά. Βλέπει και αυτό στις εξετάσεις, λέει τι να σου πω κυρία μου, λέει το παιδί σου είναι σαν να μην νόσησε. Και θέλω να ευχαριστήσω έτσι δημόσια τον Άγιο Νικάνορα. Ναι, βέβαια. Που μας έκανε καλά το παιδί. Εδώ μεταξύ είχαμε κάνει, όλοι οι συγγενείς έτσι είχαμε συνεννοηθεί, κάναμε μία νηστεία έτσι τρεις μέρες άλαδο όλοι. Κάναμε προσευχή. Έχω στείλει μηνύματα σε πολλές Μητροπόλεις και σε εσάς και σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Στη Μητρόπολη Μόρφου, στη Μεσογείας, Καστοριάς, σε πολλές στην Ελλάδα. Και προσευχήθηκε πολλοί κόσμος για αυτό το παιδί. Στο Βατοπέδι τους ευχαριστώ, μας στείλαν εικόνες, κορδελίτσα έτσι από τη ζώνη της Παναγίας. Και το παιδί τελικά είναι μια χαρά σεβασμιότητα και δοξάζουμε όλοι το Θεό. Πολύ μεγάλη ευλογία και ο Άγιος Νικάνορας, πολύ μεγάλος Άγιος. Και για να πω εδώ στην Κύπρο που δεν τον πολύ ξέρουν οι αδερφοί μας, ότι είναι ένα μοναστήρι του Άγιο Νικάνορος στη Μητρόπολη Γρεβενό, στα Γρεβενά, που είναι τα Άγια Λείψανα του εκεί. Είναι άβατο βέβαια στις γυναίκες στο μοναστήρι. Μπορούν να μείνουν μέχρι σε ένα σημείο οι κοπέλες όταν πάνε. Και η χάρη του Αγίου ευλογεί τον κόσμο εκεί και αγιάζει τους ανθρώπους που προσέρχονται σε αυτό. Ναι, ευχαριστώ και εκεί τους πατέρες για τις προσευχές. Με το που έγινε καλά το παιδί, το πήραμε, πήγαμε εκεί, κάναμε λειτουργία το βράδυ. Εκεί χαρήκανε πολύ οι πατέρες, μας δεχτήκανε. Δόξα τω Θεώ, εκεί ωραία. Είναι κοινοβιασμένη μια νέα αδερφότητα. Ναι, και είναι πολύ καλή αδερφή και πατέρες, πάρα πολύ καλή. Ναι, αυτό που ήταν να πω, σεβασμιότατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστούμε για το μεγάλο γεγονός που μας είπες, αδερφέ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ την ευχή σας. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, χαίρετε. Ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Γέροντα, την ευχή σας, η Ανθούλα είμαι. Ναι, Ανθούλα. Γέροντα μου, και εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προσευχές σας και τις ομιλίες σας που μας στηρίζετε τόσα χρόνια. Να ευχαριστήσω και τον Πάτερ Ισαάκ, αλλά και τις αδερφότητες στα μοναστήρια που είναι κάτω από την προστασία σας και μας στηρίζουν με τον δικό τους τρόπο, τόσο εμάς, τόσο και τα παιδιά μας. Θέλω να σχολιάσετε κάποια σημεία, αλλά νομίζω ήδη κάποια έχουν απαντηθεί. Έχω σημειώσει και εγώ όταν η πίστη δεν είναι δυνατή, αλλά υπάρχει διάθεση και η πρόθεση. Επίσης όταν η δυσκολία που συναντούμε στην προσευχή το βράδυ. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ που διαβάζω τον Άγιον Παΐσιον, τον Άγιον Αρσένιον, τον Χατζηφέντη, τον Άγιον Πορφύριον, αλλά δεν διαβάζω την Αγία Γραφή. Και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή όπως έχετε πει παλιά δεν θα είναι, πρέπει να υπάρχει έτσι μια καρεκλίτσα, ένα γραφείο. Και το άλλο σημείο είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός. Δεν γίνεται να τον παίρνουμε και σε άλλες πόλεις. Γιατί μόνο με το Wi-Fi και π.χ. η μητέρα μου δεν έχει και άλλες γυναίκες μεγάλης ηλικίας. Αν μπορούσε ο ραδιοφωνικός σταθμός να τον παίρνουμε κανονικά, αλλά χωρίς διαδίκτυο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή σας. Μάλιστα. Όσον αφορά για το πρώτο ερώτημα αδερφή μου,
η πίστη πράγματι μεγαλώνει όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και μελετά. Και είναι τα δύο αυτά δυναμωτικά όπλα τα οποία ενισχύουν την πίστη μας, τη μελέτη και την προσευχή. Και υπάρχει βέβαια και η καλή διάθεση και η πρόθεση του ανθρώπου να αυξήσει την πίστη του και να προχωρήσει την πνευματική ζωή, και όταν ζει μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή προσεύχεται, μελετά, κοινωνά το Άγιο Σώμα και το Αίμα του Χριστού, εξομολογείται και έχει την πνευματική του ζωή μέσα στην ατμόσφαιρα και την χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας, τότε αυξάνεται και η πίστη σιγά σιγά μέσα από τους αγώνες που θα συναντήσει ο άνθρωπος στη ζωή του. Για τη δυσκολία την προσευχή στο βράδυ και παντού όταν πάμε να προσευχηθούμε δυσκολευόμαστε, σίγουρα χρειάζεται βία. Εάν δεν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία, δηλαδή δεν είμαι άρρωστος, δεν είμαι ιδιαίτερα κουρασμένος, τότε σίγουρα η ακιδεία, η οκνηρία, η ραθυμία θα μας πολεμήσει, αλλά πρέπει και εμείς να μάθουμε να την πολεμούμε με την παραμονή μας σταθερή στο πρόγραμμά μας και στον κανόνα το πνευματικό που έχουμε με το πνευματικό μας, να κάνουμε τις προσευχές μας. Αλλά και συνεχώς, η καρδία μας συνεχώς πρέπει να έχει τον Χριστό ως μελέτημα αδιάλειπτος μέσα της και να προφέρει το όνομα του Χριστού μας με την ευχούλα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Όταν διαβάζουμε βίους Αγίων, η βή των Αγίων είναι γραμμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Και κοινωνούμε με το Πνεύμα το Άγιο, τα τον οποίο είναι γραμμένη η βή των Αγίων και τα Άγια παραδείγματά τους γίνονται για μας φωτεινά ορόσημα στη ζωή μας και μας εμπνέουν να συνεχίσουμε και εμείς τον δικό μας αγώνα. Σίγουρα η Αγία Γραφή είναι ο γραπτός λόγος του Θεού, αλλά ασφαλώς για να τον μελετήσει ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει και μια πνευματική κατάσταση και κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις. Καλό είναι να μάθουμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, έστω και λίγο, έστω και λίγο, έστω και μια σελίδα την ημέρα, να διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο και τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, για να κοινωνούμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για το οποίο είναι γραμμένα τα Άγια Λόγια αυτά των Αγίων Γραφών. Και η βή των Αγίων και τα έργα των Αγίων, ασφαλώς και αυτά με το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι γραμμένα και μας προσφέρουν και αυτά τη χάρη του Θεού και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αλλά και η Γραφή θεωρείται η κορονίδα των γραφών και των γραπτών λόγων του Αγίου Πνεύματος. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει πανκύπριος για κάποιους λόγους που δεν μπορούμε τώρα να τους αναφέρομαι, αλλά μπορεί να τον ακούτε μέσω του διαδικτύου. Είναι και μια δική μας επιλογή να μην είναι πανκύπριος, γιατί δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε σε ξένες Μητροπόλεις με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά βέβαια το διαδίκτυο σήμερα μπορεί να το ακούσει κανείς και από το τηλέφωνο του συνδυόμενος με την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως IEMBLEMESU, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, και μπορεί να τον ακούσει κανείς συνδυόμενος με το διαδίκτυο. Δεν ξέρω να σας πω πολλές πληροφορίες. Δεν ξέρω τα διαδίκτυα εγώ. Εδώ λέει ο Πάτερ ότι υπάρχουν και ραδιόφωνα με Wi-Fi. Τώρα τι είναι αυτά τα ραδιόφωνα δεν τα ξέρω. Με τα Wi-Fi είναι καινούργια φαίνεται η φεύρεση. Αλλά φαίνεται συνδέονται από μόνο τους με το διαδίκτυο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εμείς είστε γεροντάκια, δεν ξέρουμε τα σύγχρονα μέσα, αλλά εσείς οι νεότεροι τα δείχνετε στους γονείς σας να τα μάθουν και αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Ναι, χαίρετε γέροντα. Χαίρετε. Ευλογείτε. Η Στέλλα Κώστα είμαι. Ναι, Στέλλα. Τι γίνεστε. Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να μου διευκρινίσετε για τον δίκαιο Σιμεών, τον Θεοδόχο. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα ότι ήταν ιερέας και ότι υποδέχτηκε τον Χριστό στο ναό. Διαβάζοντας το συναξαριστή της συμπίχτου, γράφει ότι δεν ήταν ιερέας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος δίκαιος και ευσεβής. Και όταν έγινε του η μετάφραση, ανήκε στους 70 σοφούς που έκαναν τη μετάφραση από ελληνικά στην εβραϊκή βίβλο και ήθελε να απαλείψει τη λέξη παρθένος και παρουσιάστηκε, λέει, ο άγγελος και του είπε ότι πρέπει να μείνει η λέξη, να μην πει νεανής, ήθελε να βάλει τη λέξη νεανής. Και του υποσχέθηκε ότι θα δει τον Κύριο πριν πεθάνει. Και τον Χριστό στην Εκκλησία, λέει, τον υποδέχτηκε ο Ζαχαρίας. Ναι. Είναι όντως έτσι? Για να το λέτε, είναι εξαριστή συνδείκτου που είναι πολύ σοβαρή έκδοση.
Όπως το διαβάσατε, έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Έτσι, επειδή ξέρω ότι ήταν ιερέας. Όχι, δεν ήταν ιερεύς του Μωσαϊκού Νόμου, ήταν δίκαιος και ήταν προφήτης. Α, έτσι ήταν, έτσι. Ναι. Και ότι πήγαινε την ώρα να δει το μωρό, να το... Ναι, να πήγαινε, γιατί ήταν σε αυτόν λόγος από το Άγιο Πνεύμα ότι θα παραλάβει τον Κύριο στην αγκαλιά του. Στην αγκαλιά του, ώστε να πάρει τα χαρία του τον Κύριο. Τον λοιπόν. Μάλιστα. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Έχουμε, παρακαλώ, τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, ευλογείτε, γεροντά μου. Ο Κύριος. Ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις, οι οποίες έτσι ταλανίζουν και εμένα, αλλά νομίζω ότι και κάποια άλλα αδερφιά μας ταλανίζουν. Η πρώτη ερώτηση είναι για την κρίση μας, τη γνώμη μας. Δηλαδή, διαρωτόμαστε πολλές φορές ότι κρίση πρέπει να έχουμε. Ξέρω ότι θέλω, δεν πρέπει να έχουμε. Γιατί ακούοντας τους πατέρες λέμε ότι το θέλημα μας πρέπει να το διώχνουμε, να το αφήνουμε όλα στο Θεό. Αλλά κρίση για το τι είναι καλό και τι είναι κακό πρέπει να έχουμε. Και αν η κρίση αυτή είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους γύρω μας. Και μπερδευόμαστε. Δηλαδή, πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε αυτήν την κρίση, την γνώμη μάλιστα, μας. Μάλιστα. Και η άλλη ερώτηση είναι, ποια είναι η κόκκινη γραμμή μεταξύ υπακοής και πίστης. Δηλαδή, κάνουμε υπακοή. Μέχρι ποιο σημείο, δηλαδή όταν νιώθεις ότι κάνεις υπακοή σε κάτι που εσύ θεωρείς το απιστία. Καταλάβετε την ερώτηση μου. Δηλαδή, τούτο με το κλείσιμο των εκκλησιών, για μένα και για πολλά άλλα αδερφιά μας, είναι απιστία. Κάνουμε υπακοή χωρίς, μέχρι τέλους, δηλαδή πώς. Μάλιστα. Αυτές είναι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ καλά, πάρα αδερφή πολύ. Μου. Θέλω να σε ευλογεί, να σε καλά. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω με λίγα λόγια όσο μπορώ. Σίγουρα, σαν λογικά όντα που είμαστε, έχουμε και θέλω, έχουμε και κρίση. Θέλω σίγουρα έχουμε, διότι για να σωθώ πρέπει να θέλω. Τα καλά θελήματα τα κρατούμε, τα κακά θελήματα τα διώχνουμε. Και κριτήριο είναι οι εντολές του Χριστού μας και οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας. Άρα τα καλά θέλω μας τα κρατάμε και τα οικοδομούμε. Θέλω να σωθώ, θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό, θέλω να πάω Εκκλησία, θέλω να κοινωνήσω. Είναι τα καλά θελήματα, τα οποία είναι σύμφωνα με το Πανάγιο θέλημα του Χριστού μας, με τις Άγιες Εντολές και τις Ιερούς Κανόνες. Κρίση λοιπόν είναι ιδίωμα της λογικής φύσεως. Εάν δεν κρίνω, πώς θα επιλέξω το καλό από το κακό. Κρίνω ότι αυτό είναι καλό και το άλλο είναι κακό. Αποφεύγω το κακό και διαλέγω το καλό. Κατάκριση να μην έχουμε. Δηλαδή να μην πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κακός. Αυτός ο άνθρωπος είναι εσχρός. Αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Αυτά είναι κατακρίσεις, δεν πρέπει να λέγονται. Αλλά να πω ότι αυτό το οποίο λέει αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλό. Αυτό είναι ιδίωμα της λογικής φύσεως, είναι κρίσης. Και πρέπει να έχουμε κρίση, διότι πώς μπορούμε να διεπιλέξουμε και να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό που συμβαίνει γύρω μας. Και να διαλέξουμε το καλό και να αποφύγουμε το κακό. Βέβαια, να μην είμαστε πάντοτε απόλυτοι στις κρίσεις μας, διότι μπορεί να κάνουμε λάθος κι εμείς. Να έχουμε σαν κριτήριο τις εντολές του Χριστού μας, τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας και τη διδασκαλία των πατέρων μας. Τώρα το δεύτερο για την κόκκινη γραμμή μεταξύ υπακοής και πίστης. Κοιτάξτε. Σαν τώρα που λέμε για το κλείσιμο των Εκκλησιών. Εδώ βλέπουμε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας να λέει κάτι το οποίο αφορά την παρουσία μας στους ιερούς ναούς. Οφείλουμε να κάνουμε υπακοή στην Σύνοδο των Επισκόπων. Μπορεί να έχουμε κάποιους δισταγμούς. Υπακούμε σε αυτό που είπαν οι επίσκοποι μας στο σύνολό τους. Και αν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία μας και λάθος να είναι αυτό που κάνουμε, θα το φέρει ο Θεός για το καλό μας. Ενώ αν κάνουμε παρακοή και κάνουμε τάχα το σωστό εμείς, μπορεί να δημιουργήσουμε διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να φέρουν άλλες δυσκολίες στη ζωή της Εκκλησίας. Το να κάνουμε υπακοή στους ποιμένες της Εκκλησίας μας είναι ασφάλεια. Και οι ποιμένες θα κάνουν υπακοή στη Σύνοδο που έχουν και αυτοί και η Σύνοδος σιγά σιγά θα ανακαλύψει και θα πορευθεί με το θέλημα του Θεού. Θα μου πείτε ότι και κάποιοι Σύνοδοι έκαναν λάθη. Σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι μια Σύνοδος είναι αλάνθαστη. Μπορεί να κάνει λάθος, αλλά έχουμε και κριτήριο της εντολής του Χριστού μας και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος της Εκκλησίας μας. Το να ακούμε την Εκκλησία είναι πιο πολύ ασφάλεια από το να ακούμε τον εαυτό μας.
Και εφόσον η Εκκλησία μας είπε να κάνουμε λίγη υπομονή και να παραμείνουμε στο σπίτι μας υπομένοντες και υπακούοντες, ας κάνουμε υπακούοντες στην Εκκλησία και δεν θα πάθουμε τίποτα. Μην φοβάστε. Ο Θεός δεν θα μας αφήσει μόνος μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, πανιερότατε. Καλημέρα. Ο Δημήτρης μιλά. Ναι, Δημήτρη. Πανιερότατε, είμαι άρρωστος. Έχω ρίγη και ευκαιριότητες, πρέπει να... Δημήτρη μου, να σε πάρω μετά να δούμε πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Να τελειώσει η εκπομπή και να σε πάρω τηλέφωνο. Επανειρώτατε, έρχεται η γυναίκα μου να με πάρει και λίγο στην Λευκοσία. Ο Θεός να σου βοηθήσει, Δημήτρη. Να σου βοηθήσει ο Θεός. Ευχαριστώ. Τα λέμε μετά. Εντάξει, Δημήτρη, εντάξει. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Πανιερώτατε, καλημέρα, την ευχή σας. Καλημέρα. Πανιερώτατε, ήθελα να σας αναφέρω κάτι που μου συνέβη και χθες εδώ στη γειτονιά. Αναφέρετε ποια γειτονιά είστε? Στα Πολεμίδια. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, απλά επειδή αναφέρθηκε το όνομα σας, θέλω να, να σας το θέσω υπόψη σας. Ένα παιδί περνούσε από τα σπίτια εδώ της γειτονιάς και έλεγε ότι είναι από τα απεξαρτημένα παιδιά του. Α, εντάξει, εντάξει. Και ότι έχει την ευχή σας, λέει. Μην κουράζεις, αδερφέ μου, είναι δυστυχώς όλα ψέματα. Να, το κατάλαβα, γιατί δεν μπορεί, δεν πίστεψα, ας πούμε. Ναι, ότι είναι όλα ψέματα, δυστυχώς. Υπάρχει, ναι, μια συμμορία, ναι, νεαρών, ναι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, ναι, το όνομα της Αγίας Σκέπης, ναι, και κυκλοφορούν, ναι, σε μαγαζιά, σε σπίτια, σε κυβερνητικά γραφεία. Ναι, ναι. Και λένε ότι είναι από την Αγία Σκέπη, είναι εξαρτημένα παιδιά, ναι, και ότι, ναι, έχουν την ευλογία του Πάτερ Αθανάσιου. Μπράβο, αυτό. Και δυστυχώς δεν έχουν, ναι, τίποτα από όλα αυτά και είναι μια ομάδα, μια σπήρα. Ναι, νεαρός ήταν. Ναι, 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 λένε ψέματα, δυστυχώς. Εξελάδος η φωνή του που μιλούσε. Ναι, λαδίτες είναι αυτή, ναι, αυτή, ναι, η ομάδα των παιδιών. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει να το θέσουμε υπόψη της αστυνομίας. Ναι, το είπαμε και στην αστυνομία, είναι οργανωμένες ομάδες που έρχονται και κάνουν αυτή την εργασία στον κόσμο, δυστυχώς. Ναι, πανίδευτα. Πολύ, πολύ καλά μου το είπατε, ναι, διότι είναι ευκαιρία να το ακούσουν και οι άνθρωποι να μην πιστεύουν σε αυτούς όλους. Ναι, 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 πανίδευτα. Απλά ήθελα να το αναφέρω, να το κάνετε κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή ευκαιρία που μου δώσατε. Ναι, επειδή έκανε χρήση το όνομα σας και επειδή εμείς σας αγαπάμε και δεν θέλουμε να... Ναι, ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι λέει ο καθένας, αλλά... Καλά κάνατε και δεν πιστέψατε. Πολύ καλά κάνατε. Την ευχή σας, πανιερώτατε. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, σεβασμιότατε, χαίρετε. Χαίρετε. Την ευχή σας. Ο κυρίος. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν μας αδικούνε, τα πρώτα δευτερόλεπτα βγαίνει λίγο θυμός. Μετά όμως, ας πούμε, όταν αδικούνε εμένα, δεν με πολύ νοιάζει για μένα. Απλά δεν μπορώ αυτές τις καταστάσεις της κόντρας. Ξέρετε τώρα, του ύφους, όλα αυτά, μετά μου βγαίνει πολύ θλίψη και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Και υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι δεν μπορώ να ζήσω στον κόσμο, ειδικά τώρα που ο κόσμος είναι συνέχεια στην ειρωνία, στον εγωισμό και όλα αυτά, και νιώθω ότι θέλω να πάω σε ένα βουνό. Μήπως θέλω ψυχίατρο ή είμαι εγωίστρια? Όχι, αυτό ήθελα δεν θέλεις ψυχίατρο, ρωτήσω. Είσαι και εγωίστρια, αλλά απλώς είσαι πολύ ευαίσθητη. Ναι, έχω κληρονομικό, η αλήθεια είναι. Είμαστε όλη οικογένεια υπερευαίσθητη. Απλά δεν μπορώ να σου πω μια ιστορία που έγινε στο Άγιον Όρος όταν ήμουν εκεί. Ήρθε, ναι, ένας πολύ ευλαβής άνθρωπος που εργαζόταν σε ένα μεταλλείο και ήθελε να φύγει από το μεταλλείο αυτό, γιατί ήβριζαν την Παναγία εκεί οι άλλοι, οι μεταλλορύχοι εκείνοι που λέγονται, που εργάζονται στο μεταλλείο, στο βάθος της γης, 3-4 χιλιόμετρα στα βάθη της γης. Ναι. Και έλεγε στον γέροντά μας, γέροντα, να φύγω, δεν μπορώ άλλον εκεί, δεν μπορώ, βρίζουν την Παναγία, δεν μπορώ να ακούω. Και γέροντας του έλεγε, παιδί μου, να φύγεις, καλά είναι, αλλά πού θα πας και τι δουλειά θα κάνεις, πού θα ζεις η οικογένειά σου, κάμε λίγη υπομονή. Αυτός δεν άκουγε, δεν μπορούσε να αντέξει και ο γέροντας δεν του έλεγε και ευλογία να φύγει. Τέλος πάντων πήγε μπροστά στην Παναγία, την βηματάρισε. Στη μονή του παιδιού γονάτισε και έκλαιγε ο άνθρωπος και έλεγε, Παναγία μου, δεν μπορώ να τους ακούω, να σε βρίζω. Και άκουσε τη φωνή της Παναγίας που του είπε, εγώ 2.000 χρόνια κάνω υπομονή και τους ακούω και εσύ δεν μπορεί να αντέξει λίγα χρόνια να ακούσεις αυτό το πράγμα. Όπως τους ακούω εγώ, να ακούς και εσύ και να προσεύχεσαι. Σας ευχαριστώ
ευχαριστώ. Σεβασμένο. Και να κάνουμε υπομονή όπως κάνει και ο Θεός μαζί μας, αδερφοί μου. Και μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα βρίζουν και κάνουν κακές συμπεριφορές, αύριο να γίνουν καλοί άνθρωποι και να τους μετανοήσουν. Ναι. Και αυτή κάνουμε και εμείς τα δικά μας λάθη. Έχουμε και εμείς τις δικές μας συμπεριφορές καμιά φορά. Υπομονή και αγάπη. Υπομονή και αγάπη. Μία τελευταία ερώτηση. Έχω άγχος. Μήπως αυτό η υπερευαισθησία κρύβει εγωισμό από πίσω? Εντάξει, έχει και μια δόση τέτοια. Έχει και μια δόση τέτοια. Πώς το διαχειριστούμε τώρα αυτό, να το πατήσουμε λίγο? Ταπεινά και απλά, απλά. Και κάθε πράγμα που μας φέρνει άγχος, ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε ότι φέρνει άγχος είναι του διαβόλου. Μην το χρησιμοποιείτε. Μην το πιάνετε, μην τον κίζετε. Οτιδήποτε φέρνει άγχος και σύγχυση και ταραχή στην καρδιά μας, μην τον κίζετε καθόλου. Σας ευχαριστώ, Σεβασμιότητα, την ευχή σας. Άστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Ναι, γέροντά μου, γεια σας, την ευχή σας. Χαίρετε. Ο Θεός να σας ζήσει καλά, γέροντά μου, ο Θεός να σας ζήσει καλά. Είσαστε, εν ξέρω για μένα προσωπικά, είσαστε η ελπίδα μου. Η θεία φώτιση που έχετε, τα λόγια σας, βάλσαμο στη ψυχή μας, σε φωτίζουν μας, σε εμάς, σε διούν μας, τόση πολύ δύναμη, ο Θεός να σας ζήσει καλά. Να προσεύχεστε, μας φιλάει ο Θεός, παιδί μου. Προσεύχομαι, γέροντα μου, μέρα νύχτα, ο Θεός να τους φωτίσει, να ανοίξουν τις εκκλησίες μας, γιατί μόνο με στην εκκλησία μας βρίσκουμε να ανάπαυση, και μόνο το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, η θεία κοινωνία μας, είναι το μοναδικό φάρμακο που είναι να μας δώσει. Από Δευτέρα θα ανοίξουν, όπως είπατε, η κυβέρνηση, θα επιτρέψουν περισσότερους ανθρώπους και σιγά σιγά ο Θεός θα τα φέρει όλα καλά. Να προσευχηθούμε να περάσει το κακό αυτό, να φύγει η πανδημία. Έτσι, γεροντά μου, όλα για να μάθουμε και κάτι. Τούτον που μας εστερεί σαν την Εκκλησία μας και τον Χριστό μας είναι ό,τι πιο δύσκολο επέρασα προσωπικά στη ζωή μου, και ο Θεός να βοηθήσει να ανοίξουν τις εκκλησίες μας και να φύγει τούτον το κακό που τον κόσμο και να διάσει όλον τον κόσμο δύναμη. Μάλιστα, πραγματικά. Γέροντά μου, απλώς άκουσα την προηγούμενη κυρία που είπε για το ραδιοφωνικό σταθμό μας, για τις άλλες πόλεις. Ξέρω το ότι δύσκολο για τους ηλικιουμένους και το ίντερνετ και όλα. Απλώς είχα ρωτήσει εγώ στο βιβλιοπωλείο της Μητρόπολης μας. Έχει κάθε τόσονάκια μαζί με ομιλίες σας με πάρα πολλές ώρες. Αν βοηθά, μπορεί να προμηθευτεί που ζαμε. Εγώ ειλικρινά, αγόρασα ολόκληρο συντή με ομιλίες, πάρα πολλά καλά. Και επίσης βρήκα και δωρεάν συντή με τις ομιλίες σας. Και ειλικρινά, γέροντά μου, όσες φορές και να τις ακούσω, κάθε φορά να βρω και κάτι άλλο το οποίο δεν είχα καταλάβει την προηγούμενη φορά που ακούσα την ομιλία σας. Γι' αυτόν ο Θεός να σας έχει καλά, γέροντα μου, και να σας φωτίζει, να μας βοηθάτε σε εμάς. Θα προσεύχεσαι να μας βοηθήσει ο Θεός, παιδί μου. Να σε καλά, γέροντα μου, ευχαριστώ. Παναγία μαζί σας και εσάς, να σας ευλογεί ο Θεός. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Μάλιστα. Παρακαλώ. Γέροντα, την ευχή σας. Του Κυρίου. Την ευχή σας, γέροντα. Του Κυρίου μας. Γέροντα μου, σχετικά με την ευλάβεια και ανευλάβεια των ανθρώπων, θυμήθηκα κάτι, ένα περιστατικό που άκουσα πριν από λίγες μέρες από την Πυραγική Εκκλησία, πρέπει να ήταν αυτό. Ναι. Τα χρόνια της κατοχής, μια πολύ πολύ ευλαβής γυναίκα, λέει, ήταν παραμονή της Παναγίας. Όλοι γνωρίζουμε τι πείνα υπήρχε τότε, πόσος κόσμος επέθανε από την πείνα. Και αυτή η γυναίκα είχε ένα δάχτυλο λάδι, λέει, μπουκάλα και περίπου ένα πιάτο αλεύρι. Και λογάριαζε την άλλη ημέρα, λέει, να φτιάξει κάποιες πίτσες, ξέρω, για τα παιδιά της. Όμως επίεν το βράδυ και λέει, δεν μπορώ, Παναγία μου, αύριο ξημερώνει η γιορτή σου, να μη σου ανάψω το καντήλι. Εγώ θα ανάψω το καντήλι, δηλαδή τώρα βλέπουμε την ευλάβεια, την μεγάλη που είχε αυτή η γυναίκα. Θα ανάψω το καντήλι σου και τα παιδιά μου τα αφήνω στα χέρια τα δικά σου. Ανάψε το καντήλι και την άλλη ημέρα, λέει, πήγε στο κελάρι και βρήκε το δοχείο γεμάτο λάδι και το δοχείο με το αλεύρι πάλι, γεμάτο με αλεύρι. Τώρα κάποιοι αγαπητοί αδερφοί θα πούν τι τρέλες είναι αυτές που λέει αυτός, αλλά εσείς γνωρίζετε ότι η Παναγία κάνει αυτά τα δώρα. Βεβαίως, και από το Άγιον Όρος, όπως περισσότερες έχουμε και εμείς τα πιθάρια τους, έθελα έτσι απλώς να το αναφέρω ότι η ευλάβεια, τι δώρα μας δίνει ο Θεός, γέροντα. Ευχαριστώ πολύ.
Τα έχουμε ζήσει και στο Άγιον Όρος που είμαστε και στην έρημο που είμαστε με τον γέροντά μας, που η Παναγία μας μας οικονομούσε και δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Και μία φορά και τελευταία στις μέρες μας, δηλαδή ήμουν και εγώ στο Άγιον Όρος τότε, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας γέμισαν τα πιθάρια με λάδι εκ θαύματος της Παναγίας. Και οι πατέρες που είναι εκεί το έχουν δει όλοι και ακόμα ζουν οι πατέρες. Είναι από τους νέους πατέρες που πήγαν τελευταία στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Έχω επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Γέροντα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Η Άντρη είμαι. Ναι, Άντρη. Θέλω να σας ευχηθώ για τη Δευτέρα. Χρόνια ευλογημένα, καλά, με υγεία. Για να σας έχει ο Θεός καλά, να κάνετε το θεάρεστο έργο σας και να είστε πάντα δίπλα μας και να μας βοηθάτε. Ο Θεός να είναι πάντα κοντά μας, αδερφή μου, Άντρη, και η Παναγία να μας σκευάζει από κάθε κακό. Τη Δευτέρα ξέρετε τι γίνεται. Το Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου είναι τη Δευτέρα. Τα γενέθλιά σας. Ξέρω, Άντρη, ξέρω. Άντε, χρόνια σας πολλά και να επιθυμείτε. Παναγία μαζί σου. Ναι, έχουμε το επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, γέροντα Θανάση, την ευχή σας. Του Κυρίου. Μια αναπορία από την προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Σε λεπτό το βρω και εγώ, Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Μάλιστα. Κεφάλαιο για το α, στίχος 5. Λέει εκεί για τον Ενόχ που μετετέθηνε από αυτόν τον κόσμο και δεν γνώρισε θάνατο. Και αναφέρεται σε αυτόν τον στίχο ότι πριν δε από την μετάθεσή του δόθηκε η μαρτυρία ότι είχε ευαρεστήσει στο Θεό. Το παρεμπιπτόντος γέροντα είναι από την μετάφραση του αείμνηστου Νικολάου Σωτηρόπουλου και απλά ήθελα να σας ενημερώσω γέροντα ότι γράψαμε εκείνη την επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη και να εύχεστε να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Πολύ καλά, εύχομαι. Όσο για αυτή την απορία, αν μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τον Ενόχ. Ο δίκαιος Ενόχ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και είναι ένας από τους ζώντες Αγίους του Θεού οι οποίοι θα έρθουν πρώτης Δευτέρας Παρουσίας να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας του Χριστού μας και να αντιστρατευτούν στον Αντίχριστο. Ο δίκαιος Ενόχ, ο προφήτης Ηλίας και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο δίκαιος Ενόχ ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος, ο οποίος ευαρέστησε τον Θεό και τον Θεό τον μετέθεσε. Δεν απέθανε σε βιολογικό θάνατο, αλλά ζει ενώπιον του Θεού και σωματικά και πνευματικά και τον φυλάττει ο Θεός μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία που θα επανεμφανιστεί και πάλι θα κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, την ευχή σας, πατέρα μου Αθανάσιε. Θεωρώ, και μία ερώτηση θα ήθελα παρακαλώ να σας πω για να μου τη λύσετε. Διαβάζω τους ψαλμούς του Δαβίδ επί καθημερινής βάσεως δύο προσευχές. Μετά από την υπόσχεση που έχω δώσει μιας κάποιας κοπέλας που της κάνουμε μια σειρά γυναικών και τις τελειώνουμε κάθε μέρα, την κάνουμε αυτήν την ευχή, την προσευχή. Εάν τυχόμια κάποια μέρα ή ξεχαστούμε ή μας συμβεί κάτι, είναι μεγάλη αμαρτία. Εντάξει, μην το πάρετε ότι είναι αμαρτία, αλλά το πάρουμε ότι εφόσον υποσχεθήκαμε στην αδερφή μας, να αγωνιστούμε να το κάνουμε, να φέρουμε εις πέρα στην υπόσχεσή μας. Σίγουρα, εάν κάτι μας έτυχε και δεν μπορέσαμε ή ξεχαστήκαμε και τα λοιπά, άνθρωποι είμαστε, έχουμε αδυναμίες και ατέλειες. Ο Θεός δεν θα μας κρεμάσει για αυτόν τον λόγο, αλλά σίγουρα κάτι που αναλαμβάνουμε να είμαστε συνεπείς και να το φέρουμε εις πέρας. Ωραία, θα το προσπαθήσω, ο Θεός δεν θα με αφήσει ποτέ. Θα σας βοηθήσει ο Θεός να το φέρεις, έστω και με λίγα λόγια, έστω και κάτι λιγότερο να κάνετε. Και κάτι ακόμη σας παρακαλώ, το όνομα Ελένη σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, πατέρα μου, την Δευτέρα θα παραδώσω κάποιες φόρμες για μια κάποια εργασία. Μπορείτε να κάνετε μια προσευχή για την ευλογία από τα δικά σας χείλη, την ευλογία να έχουμε. Ευχαριστώ, να προσευχηθούμε. Σας υπέρ ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο και με τα γενέθλια σας χρόνια πολλά ο Θεός να σας δίνει, ευχαριστώ, να σας έχουμε πάντα δίπλα. Πάντα καλά, κορμό, Θεός μαζί σας. Να προσεύχεστε και για εμάς, αδερφοί μου. Εύχομαι να είστε πάντα καλά.
Μας ευλογεί όλους ο καλός Θεός, η Παναγία μου να μας σκεπάζει και προσευχόμενοι θα διέρθουμε τις δύσκολες μέρες που έχουμε μπροστά μας. Ο Θεός μαζί σας, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον Πατέρα Σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.